Παίξε κυπριακό ποδόσφαιρο στη Win Masters με 100 ευρώ bonus. Πάσα ψάχνοντας τον Φοφανά, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Ο Πιντσέλη κέρδισε, ψάχνοντας τον Κατσαράβα, είναι καλή η μπαλιά. Κατσαράβα δεν κατάφερε όμως να κερδίσει την μπάλα. Ο Νέγκρι βγήκε και μπλόκαρε. Πλασαριστά για τον Φοφανά, ο Τιάγκο Γκόμες, ο οποίος έγινε έτοιμος και κάνει τη σέντρα. Θα απομακρύνει ο Κατσαράβα, σουτ που έγινε από τον Κορομίνα σε νυνφούλ, η μπάλα έξω. Περισσότερο στον πάγκο του είναι, μια κεφαλιά τώρα. Κεφαλιά πολύ έξυπνη από τον Κυπιάνη, ο Νέγκρι σε κόρνερ για να φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή του Εθνικού, ψάχνοντας τον Γκουλόν που έκανε την πρώτη κεφαλιά. Ο Φοφανά μπλόκαρε όμως ο Πρότσεκ εύκολα. Ο Παουλίνιο εκτέλεσε αμέσως για τον Τιάγκο Γκόμες στην περιοχή μέσα. Ο Γκόμες θέλει χώρο. Προτίμησε την πάσα στον Κέννιντι. Η σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Φοφανά. Η μπάλα είναι κόρνερ. Ξανά η σέντρα από τον Κέννιντι. Ψάχνοντας τον Φοφανά. Η κεφαλιά. Καρφωτή. Σφύρισε ο Νεοκλέους. Γκουλόν. Στο σουτ. Καλό. Ο Πρότσεκ όμως σωστά τοποθετημένος μπλόκαρε την μπάλα. Το σουτ. Και τροφοδοτεί τον Κορομίνα. Στην αντεπίθεση τώρα η δόξα. Για τον Τιάγκο Γκόμες κάνει κίνηση ο Φοφανά. Θα πάρει μπάλα. Τα κουνάκια για τον Κορομίνα. Αυτό για τον Τιάγκο Γκόμες στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία. Γκόμες στο πλασέ. Γκολ! 0-1. Ιδανική αντεπίθεση από την Δόξα στο 39. Το 0-1. Μία αντεπίθεση βγαλμένη από σεμινάριο πραγματικά. Ο Γκόμες εδώ για τον Φοφανά, το τακουνάκι, ο Κορομίνας αμέσως για τον Γκόμες. Κοιτάξτε όμως την ψυχραιμία του Γκόμες, ο οποίος θα προσποιηθεί σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Εδώ η προσποίηση είναι όλα τα λεφτά, αδειάζει και τον Πρότσεκ, αδειάζει και τον τερματοφύλακ και τον αμυντικό. Εδώ ελευθερώνεται και πλέον το πεδίο είναι ελεύθερο για να πλασάρει και να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Ο Γκόμες πάει για απευθείας γιατί είδε τον Πρότσεκ να είναι έξω. Ο Γκόμες εκτελεί ψάχνοντας και πάλι τον Γκουλόν. Το σουτ που γίνεται μπάλα στα δίκτυα από τον Λεωνάρντο. Ο Λεωνάρντο ο οποίος έκανε το κοντρόλ μέσα στην περιοχή. Επιχείρησε το σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, άφησε άγαλμα τον Πρότσεκ. Ξανά η εκτέλεση κόρνερ, κοιτάξτε την μπάλα περνάει από όλους. Θα κάνει το κοντρόλ και ουσιαστικά από το ύψος του πέναλτι θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Λεωνάρντο. Εδώ θα φανεί πιο ωραία. Πουτσουρί, μπαλιά ψάχνοντας τον Τιάγκο Γκόμες. Κερδίζει κεφαλιά, πάσα όμως ο Φοφανά θα χάσει μεγάλη ευκαιρία. Ο Φιλίπποφ έκανε λάθος γύρισμα. Κορομίνας τώρα το σούτ, την μπάλα πάνω από την εστία. Έχασε την μεγάλη ευκαιρία η Δόξα να κάνει τα τέρματα της 3 στο 63. Ξανά η σέντρα, ο Φιλίπποφ, κεφαλιά πάσα για τον Φοφανά μέσω στο πλασέ με τα πόδια. Εδώ εδώ απομακρύνει, κερδίζει όμως και πάλι ο Φιλίπποφ. Προσπαθεί να περάσει έξω από την περιοχή, το σούτ είναι καλό. Ο Νέγκρι όμως απογειώθηκε και μπλόκαρε την μπάλα. Εδώ εδώ, Παπαγεωργίου κερδίζει, Ενιλφούλ γυρίζει. Παρακινδυνευμένα, ο Λεωνάρντο έβαλε την κόντρα, ο Κατσαράβα και περνάει πλέον στην περιοχή. Κατσαράβα πάει να περάσει και από τον Γκουλόν, το πλασέ, η μπάλα θα περάσει out. Το 71ο λεπτό, Πιντσέλη πάει για απευθείας, ο Νέγκρι θα απομακρύνει την μπάλα. Βοήθησαν τα μέγιστα την ομάδα της Δόξας. Να δούμε τώρα τον Τιάγκο Γκόμες, η πάσα, ο Κάστρο 3-0. Και πλέον τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει την ροή του αγώνα εδώ στο δασάκι της Άχνας. Κοιτάξτε πόσο όμορφα πέρασε την μπάλα για τον Τιάγκο Γκόμες. Αυτός θα κάνει την παράλληλη μπαλιά. Ο Κάστρο σε ανυπεράσπιστη εστία θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Θα κάνει το 0-3. Πέρασε την μπάλα στον Κάστρο για το 3-0. Τώρα ο Κάστρο μπροστά από τον Πρότσεκ, έτοιμος για το 4-0. Προσποίηση 4-0. Διαστάσεις τριάμβου στην νίκη της Δόξας με τον Κάστρο. Αποδυτήρια. Πάμε για μην να δούμε για κάποιο ρεπορτάζ όμως. Μάλιστα. Ο
εθνικός, ο οποίος